Την ικανοποίησή του για την αυξημένη τουριστική κίνηση τις ημέρες του Πάσχα στην περιοχή των Ιωαννίνων εξέφρασε με δηλώσεις του αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Νίκος Γκόλας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κύριο Γκόλα, η πρωτομαγιά που συνέπεσε κοντά στο Πάσχα φέτος συνέβαλε στο να παραταθούν ουσιαστικά οι διακοπές αρκετών επισκεπτών, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να είναι υψηλές μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Σημαντικό είναι το γεγονός βέβαια ότι εκτός από τις υψηλές πληρότητες στα καταλήμματα που άγγιξαν το 100% υπήρξε και τόνωση της τοπικής αγοράς γενικότερα, αφού αυτές τις ημέρες γέμισαν τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μπαρ. Τα Γιάννενα έχουν τη δυνατότητα να είναι τουριστικός προορισμός 365 ημερών. Και αυτός είναι ο στόχος μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Γκόλας. Οι πασχαλινές διακοπές έδειξαν ότι παρόλη την τάση που υπάρχει αυτό το διάστημα ο κόσμος να ψάχνει κάτι πιο παραλιακό, έδειξαν την προτίμησή τους στην πόλη μας, στην περιοχή μας γενικότερα, με πληρότητες που άγγιξαν το 100% και μάλιστα σε μια αρκετά επιμικημένη περίοδο, γιατί βοήθησε και η απεργία της Πρωτομαγιάς σε αυτό, που ήταν πολύ κοντινή με τις αργίες του Πάσχα. Μάλιστα οι υψηλές πληρότητες συνεχίζουν και αυτές ακόμη τις ημέρες, νομίζω μέχρι και την Κυριακή. Στα περισσότερα καταλήμματα της περιοχής μας έχουμε πολύ κόσμο. Κόσμο ο οποίος όχι μόνο διέμεινε εδώ, αλλά κυκλοφόρησε, πήγε πολλές εκδρομές, έφαγε στα εστιατόρια, πήγε στα καφέ, στα μπαρ. Σημαίνει ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη διακίνηση χρήματος στην περιοχή μας, από ό,τι λένε όλοι οι επαγγελματίες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί κατά πώς φαίνεται δεν γεμίζουμε απλά τα καταλήμματα, αλλά γεμίζουν με κόσμο καλής ποιότητας, όπως ήθιστε να λέγεται, με κόσμο ο οποίος χαλάει χρήματα στην περιοχή, εκτιμάει τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Και νομίζω ότι αυτός ήταν ανέκαθεν ο στόχος μας, δηλαδή να μην προσελκύσουμε γενικά τουρίστες, αλλά ένα πολύ υψηλό επίπεδο τουριστών. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι το καταφέρνουμε. Χρειάζεται να συνεχίσουμε σαφέστατα την προσπάθεια. Τα Γιάννενα έχουν τη δυνατότητα να είναι μια πόλη 365 ημερών με κόσμο, με επισκέπτες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Πρέπει να εμπλέξουμε το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες σε αυτό. Φαίνεται ότι ο μοχλός ανάπτυξης της περιοχής μας είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο τουρισμός. Όσες περισσότερες επαγγελματικές ομάδες εμπλακούν σε αυτό, τόσο περισσότερο θα κερδίσει η κοινωνία μας. Παράλληλα, ο κύριος Γκόλας, σε ερωτηθεί σχετικά, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για απαγόρευση της επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών τουριστικών λεωφορείων στον παραλίμνιο δρόμο. Πρόκειται, σύμφωνα με τον κύριο Γκόλα, για μια απόφαση που έρχεται να δώσει λύση σε ένα δύσκολο πρόβλημα της πόλης των Ιωαννίνων, που εμφανίστηκε πιο έντονα τα τελευταία χρόνια μετά τη μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης των λεωφορείων στον παραλίμνιο δρόμο. Θα δημιουργηθεί, όπως εξήγησε, ένας εναλλακτικός δρόμος προς το νησί από την περιοχή του Περάματος, όπου θα μπορούν άνετα να σταθμεύουν τα τουριστικά λεωφορεία και οι τουρίστες θα μπορούν εύκολα από το συγκεκριμένο σημείο να επισκεφτούν τόσο το σπήλαιο Περάματος όσο και το νησί. Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, χρειάζονται κάποια βήματα. Χρειάστηκε καταρχήν να ελεγχθεί όλη η διαδρομή που θα γίνεται με τα καραβάκια από το Πέραμα προς το νησί. Να ελεγχθεί η καταλληλότητα του σημείου που θα δένει το καραβάκι, να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει ο κατάλληλος χώρος προκειμένου να παρκάρουν τα λεωφορεία εκεί πέρα και ότι υπάρχει δυνατότητα από το σπήλαιο Περάματος να γίνεται η μεταφορά των επιβατών και ιδιαίτερα των μαθητών, γιατί το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με τις μαθητικές εκδρομές, από το σημείο αποβίβασης στο Πέραμα μέχρι το σπήλαιο. Έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει μια συνολική εξυπηρέτηση και των εκδρομών, που μπορούν με ένα σημείο στάθμευσης να εξυπηρετήσουν δύο σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή και το νησάκι και το σπήλαιο Περάματος, αλλά και να αποσυμφορηθεί ο παραλίμνιος δρόμος της πόλης μας, ο οποίος πραγματικά υποφέρει κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών. Νομίζουμε ότι είναι ένα μέτρο που, με δεδομένη την βοήθεια και την θετική άποψη της τροχέας Ιωαννίνων, θα μπορέσει να λειτουργήσει. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, ότι ανεξάρτητα της
διάθεσης και της όποιας απόφασης μπορεί να πάρθει σε ένα δημοτικό συμβούλιο, αν δεν υπάρχει ο έλεγχος και αν θέλετε ακόμη και η παιδεία από εμάς για την εφαρμογή της απόφασης, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτε. Πιστεύουμε ότι η στάθμευση στο Πέραμα θα είναι κάτι που θα εξυπηρετήσει και, και τα τουριστικά πρακτορία που φέρνουν τις εκδρομές στην πόλη μας, ώστε να μπορέσει, ώστε λοιπόν και οι ίδιοι να θελήσουν να το κάνουν αυτό. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απόφαση δεν είναι απαγορευτική του να έρθει κάποιο λεωφορείο έως τον παραλίμνιο δρόμο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος σώνει και καλά θέλει να παρκάρει εκεί, μπορεί να παρκάρει στο πάρκινγκ των σφαγείων ή σε κάποιο από τα ιδιωτικά πάρκινγκ που βρίσκονται στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι η πιο καλή απόφαση που θα μπορούσε να πάρθει. Είναι μια απόφαση που δεν αφορά μόνο αυτό το διάστημα που διανύουμε τώρα, δηλαδή για να το πω ξεκάθαρα, το προεκλογικό διάστημα. Άλλωστε δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος της πλήρους εφαρμογής της απόφασης. Είναι μια απόφαση όμως που μπορεί να λύσει μεσοπρόθεσμα το θέμα της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στον παραλίμνιο δρόμο.